Κυρία Βαγγελιό, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πώς είστε σήμερα, να ρωτήσω και να το ξεκινήσω έτσι. Καλά είμαι, καλά. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινήστε την ιστορία σας, τα δικά σας τα πατήματα και τη δική σας την ταλαιπωρία από ένα σύστημα που δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε από όταν γεννηθήκατε. Να σας πω, ένα θέμα που έχω με τον ΕΦΚΑ είναι ότι ζήτησα κάποια στιγμή το 2011 ένα χαρτί για τον ΑΣΕΠ και για το ασφαλιστικό μου βιογραφικό που φαίνονται τα ένσημα για να τα καταθέσω στον ΑΣΕΠ. Τότε μου είχαν δώσει ένα χαρτί το οποίο έγραφε ότι ασφαλίζομαι από το 1972 και όντας αγέννητη εγώ. Τους είχα πει ότι είναι λάθος το χαρτί, τέλος γιατί, πάνω... Γιατί γεννηθήκατε το 1974. Λοιπόν, γεννηθήκατε το 1974, αλλά ναι, ο ΕΦΚΑ σας περνάει ένσημα άλλου ανθρώπου από το 1972. Ναι, μια από τα οποία, το οποίο δεν έχει διορθωθεί ποτέ. Ζήτησα τότε γιατί, να διορθωθεί. Γιατί? Ζήτησα να διορθωθεί, μου είχε πει η διευθύντρια ότι δεν διορθώνεται, λέει, ότι λάθη έχουν γίνει στο σύστημα. Άκου να δεις. Το θέμα είναι ότι ο καημένος ο άνθρωπος που έχασε τα ένσημά του, 4 ένσημα είναι 4 ένσημα. Και έχουν μπει και είναι ακόμα, αν μπαίνω ακόμα στο ασφαλιστικό μου βιογραφικό και φαίνονται τα ένσημα αυτά. Δηλαδή εσείς φαίνεστε, είσαστε γεννηθεί στο 1974. Ναι. Στα χρόνια που είστε σήμερα έχετε συμπληρώσει δηλαδή ασφαλιστικά χρόνια να πάτε στη σύνταξη, υποκανονικές συνθήκες τα πηγαίνατε? Όχι, ακόμα δεν έχω. Από το μόνο, απλά τώρα εγώ, επειδή έχω ένα πρόβλημα υγείας, έχω μπει σε αναπηρική σύνταξη. Αυτό είναι άλλο. Το λέω υποκανονικές συνθήκες. Ναι. Τι θα όχι, γινότανε. Όχι. Καλά, συνεχίζει ακόμα σήμερα να μην είναι διορθωμένο ένα σύστημα με ένσημα. Δεν είναι διορθωμένο. Δεν είναι. Ωραία, όταν εσείς ζητήσατε να πάρετε εκείνο το χαρτί για να το καταθέσετε σαν ασφαλιστικό βιογραφικό από τον ΕΦΚΑ, είπατε το 2011, για να καταθέσετε τα χαρτιά σας, να μπείτε σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, να βρείτε μια καλύτερη δουλειά κλπ. Αναρωτιέμαι, στην πορεία και όπου χρειάστηκε, αφού παρέμενε έτσι, πώς την ευχή τα καταφέρνατε, παίρνετε τι χαρτί? Το δίνουν χειρόγραφο και μου είπαν ότι θα το παίρνω χειρόγραφο, το οποίο το έχω αυτό το χειρόγραφο. Μάλιστα. Ένα χειρόγραφο χαρτί ότι έχω τόσα ένσημα και τέλος. Μάλιστα. Φαίνονται τα ένσημα μου από το 97 γιατί, χειρόγραφο. Μάλιστα, γιατί το σύστημα δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος. Είναι ναι, η ιστορία τρέλας. Το σύστημα το οποίο έφτιαξαν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι εντός εκτός του ΕΦΚΑ, οι εταιρείες και λοιπά, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί που παίρνουν όλες αυτές τις εργολαβίες για να φτιάξουν το μηχανογραφικό σύστημα. Αλλά δεν μπορεί να φτιαχτεί. Το λέει η διευθύντρια του ΕΦΚΑ, δεν το λέω εγώ. Επικαλούμε αυτά τα οποία λέτε βάσει της δικής σας της μαρτυρίας. Μάλιστα πρόσφατα πήρα και στο 1555 και τους το ανέφερα, γιατί είναι κάτι που δεν μου αρέσει να φαίνεται και δεν ξέρω πώς θα το βρω μπροστά μου αυτό. Ναι. Και μου λένε δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Εκεί από τον ΕΦΚΑ, φαντάζομαι σήμερα να μας ακούν από την Αθήνα και επειδή παρεμβαίνουν άμεσα σχεδόν σε αυτά τα οποία υπάρχουν, πείτε λοιπόν στον αγαπητό κύριο αναπληρωτή διοικητή του ΕΦΚΑ που ασχολείται με το μηχανογραφικό ότι τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Πείτε του, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το λέω σε εσάς, το λέω σε εκείνους που ακούν, ότι υπάρχει αυτό το θέμα, στοιχεία θα του δώσουμε στη συνέχεια εάν το επιθυμεί, για να δούμε πώς θα λυθεί αυτό από τη στιγμή που λέει η κυρία Ευαγγελιό, δεν ξέρω πώς θα το βρω μπροστά μου τα επόμενα χρόνια. Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Και ένα άλλο πρόβλημα που έχω, εγώ έχω αναπηρική σύνταξη, παίρνω από το 19 αναπηρική σύνταξη.
Τώρα τον Οκτώβριο του 22 έλυγε η σύνταξή μου. Βάσει του ποσοστού που είχα, έπαιρνα μία εξάμηνη παράταση από το ΙΚΑ. Εγώ τις διαδικασίες να περάσω από ΚΕΠΑ ξανά τις έκανα κανονικά στην ώρα τους. Κατάρρισα τα χαρτιά μου τον Αύγουστο του 22. Πέρασα από επιτροπή, πήρα το ποσοστό που για να συνεχιστεί η σύνταξή μου. Έμπαινε η εξάμηνη παράταση της σύνταξης κανονικά, πληρωνόμουνα, και κάποια στιγμή μόλις έμεινε η εξάμηνη παράταση έληξε η σύνταξή μου, έμεινα ανασφάλιστη, έτρεχα στο ΙΚΑ για αυτό το πράγμα γιατί παίρνω φάρμακα από το φαρμακείο του ΙΚΑ. Μου το τακτοποίησε η διευθύντρια, αλλά 3 μήνες η σύνταξή μου δεν είχε υπογραφεί από την προϊσταμένη του ΙΚΑ. Ναι. Έπρεπε να τρέξω να με βοηθήσουν, 3 μήνες είχα μείνει απλήρωτη. Έπρεπε να τρέξω να με βοηθήσουν να δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Ένα φάκελο που ήταν στο διπλανό δωμάτιο της προϊσταμένης, για να μπει η υπογραφή, να οριστικοποιηθεί. Η υπάλληλος είχε κάνει όλη τη διαδικασία κανονικά στην ώρα της. 29 Μαΐου είχε τελειώσει, 29 Μαρτίου είχε τελειώσει η διαδικασία και δεν έμπαινε η υπογραφή της προϊσταμένης του ΙΚΑ. Με αποτέλεσμα να λήξει τον Απρίλιο η εξάμηνη παράταση, μπήκε η υπογραφή μετά από 3 μήνες. Πληρώθηκα κανονικά τον προηγούμενο μήνα για τον Ιούλιο, πρώτη φορά, και μου μπήκανε αναδρομικά και μου είπανε μάλιστα ότι φταίει το σύστημα που δεν μπορεί να το διαβάσει αυτό. Μου μπήκανε αναδρομικά για 9 μήνες, ενώ έπρεπε να μου μπουν για 3. Ίσως έστας. Και έχω μπει τώρα στη διαδικασία να πηγαίνω στο ΙΚΑ, να επιστρέφω τα αναδρομικά, αυτά που φαίνομαι ότι χρωστάω στο ΙΚΑ για την εξάμηνη παράταση που πληρώθηκα 2 φορές. Και τι έγινε, να σας πω και το άλλο. Είχε βγει κανονικά η κύρια σύνταξή μου και το επικουρικό και τώρα μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία να βγει πρώτα η κύρια σύνταξη, να βγει ξανά το επικουρικό και τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων την έκανα στην κύρια σύνταξη, να την κάνω και στο επικουρικό. Μάλιστα. Μας έχουν και τρέχουμε πάνω κάτω. Ίσως εγώ να είμαι από τους τυχερούς άτυχους ότι μπορώ να κινηθώ να πάω. Είναι άνθρωποι όμως που δεν μπορούν να κινηθούν να πάνε αμαία να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτά τα έχετε αναφέρει πάνω στο 1555 που πήρατε. Μιλήσατε μόνο για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τον ασφαλιστικό σας βίο, ότι σας ασφαλίζουν κοντά από την γέννησή σας ή πριν τη γέννησή σας. Ουσιαστικά, με 2 χρόνια πριν γεννηθείτε, ότι σας ασφαλίζουν και τους είπατε και όλα τα υπόλοιπα, ή μείνατε μόνο σε αυτό, κυρία Βαγγελιό? Έχω αυτό το θέμα με το ότι ασφαλίζομαι από το 72, με έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Όχι, όχι, στο 1555 αναφέρατε και όλα τα υπόλοιπα ή μόνο αυτό? Τα αναφέρω τα όλα τα υπόλοιπα γιατί έπαιρνα και ρωτούσα τι γίνεται με τη σύνταξή μου. Απλά μπαίνουν οι άνθρωποι σε ένα φάκελο και μου λένε θα περιμένετε, θα περιμένετε, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορούν να δουν πολλά στο 1555. Ούτε και να κάνουν και πολλά. Το μόνο που σου λένε ότι θέλετε να σας... Δηλαδή αυτό που μας εξυπηρετούν ότι θέλετε να σας κλείσουμε ένα ραντεβού να πάτε στο ΙΚΑ. Το μόνο που έγινε, μου κλείσανε ένα ραντεβού και πήγα στο ΙΚΑ και εκεί με ασφάλισε η διευθύντρια του ΙΚΑ, διότι παίρνω φάρμακα από το φαρμακείο του ΙΚΑ και δεν θα μπορούσα, θα είχα θέμα μας αυτό. Με ασφάλισε η διευθύντρια του ΙΚΑ, αλλά δεν μπορούσε, αν δεν υπόγραφε η προϊσταμένη, δεν μπορούσε να μου υπογράψει άμεσα και τη σύνταξή μου, να την οριστικοποιήσει. Κύριε Βαγγελιό, αυτά τα διπλά χρήματα τα αναδρομικά συνεχίζουν να σας τα δίνουν ή δόθηκαν μία φορά και τώρα εσείς απλά τα επιστρέφετε? Δόθηκαν μία φορά. Να. Δόθηκαν μία φορά. Πήγα στο ΙΚΑ και τη φοβήθηκα γιατί πήρα τόσα παραπάνω και μου είπανε γι' αυτό το λόγο δόθηκαν και ότι πρέπει να επιστρέψετε το ποσό και το επέστρεψα το ποσό της κύριας σύνταξης. Μου είπαν ότι το ίδιο θα συμβεί
όταν θα βγει το επικουρικό. Θα το πάρετε εις διπλούν και θα πρέπει να το επιστρέψετε. Ναι, ναι, θα μπορέπει να πάω να κάνω την ίδια διαδικασία. Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να τα διορθώσει όλα αυτά. Και του το είπα τότε, συγγνώμη, δεν φαίνεται στο σύστημα που πληρωνόμουν 6 μήνες. Μου λένε ναι, φαίνεται. Ωραία, γιατί το σύστημα μου τα ξαναδίνει τα χρήματα και με βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν το διαβάζει το σύστημα αυτό. Τι σύστημα ρε παιδί μου είναι αυτό? Δηλαδή αρχίζω να αναρωτιέμαι τι σύστημα είναι αυτό. Είναι ένα σύστημα, πιστεύω, τόσο αστείο όσο το να περνάω ένσημα γέννηση. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι. Αν από τον ΙΕΦΚΑ στην Αθήνα συνεχίζουν να ακούν, μας έχουν αποδείξει ότι ακούν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να επικοινωνήσουν μαζί μας, μήπως και καταφέρουμε έστω και έτσι να σας απαλλάξουμε από αυτή την καθημερινή ταλαιπωρία και αγωνία. Δεν θα σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Ο κόσμος κατάλαβε τι ακριβώς γίνεται και πόσο ταλαιπωρείστε και πόσες αγωνίες έχετε. Ούτως ή άλλως αποδείξατε με τα λεχθέντα σας ότι προσπαθείτε ακόμα και τα 4 ένσημα από αγέννητοι που σας έβαλαν και μπορεί να τα έχασε κάποιος άνθρωπος, όποιος και αν ήταν αυτός, όποιος και αν είναι αυτός, να τα επιστρέψετε πίσω, γιατί λέτε δεν είναι δικά μου, είναι άλλου ανθρώπου και νομίζω ότι αυτό σας τιμά πολύ περισσότερο. Κυρία Ευαγγελιό, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Τουργεράκη, που μας δίνετε το δικαίωμα να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Για ό,τι εξελίξεις έχουμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.